Η προσπάθεια συγκάλυψης αυτού του πραγματικά δυσόδους τοπίου που ήρθε στην επιφάνεια με την αποκάλυψη των υποθέσεων υποκλοπών που αποκτούν πια χαρακτηριστικά χιονοστιβάδας, αυτή η προσπάθεια συγκάλυψης εξελίσσεται σε διάφορα επίπεδα. Από τη μια, βέβαια, είναι η απροκάλυπτη προσπάθεια της κυβέρνησης να συσκοτήσει την έρευνα με τις διάφορες μεθοδεύσεις και στην Εξεταστική Επιτροπή, τον αποκλεισμό μαρτύρων, την επίκληση του απορρίτου, που ενισχύεται με την επιστράτευση πρωτοκλασσάτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που εξαπολύουν προειδοποιητικές βολές προς αδρανοποίηση όποιου διανοείται να μιλήσει, να βγάλει κάτι από αυτά στη φόρα, αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που κρατάει σταθερό το τέμπο στους ρυθμούς της συγκάλυψης, αναπαράγοντας αυτή την ίδια γνωστή επιχειρηματολογία περί απορρίτου και στη συνέντευξή του στη ΔΕΘ. Απ' την άλλη, επιχειρείται μια πιο έντεχνη, πιο μελετημένη προσπάθεια συγκάλυψης για να διασωθεί όχι μόνο ή τόσο το κύρος της κυβέρνησης, αλλά του ίδιου του αστικού κράτους και των μηχανισμών του. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η σημερινή κατάθεση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για δίθεν μέτρα και αλλαγές που συμβάλλουν στη μεγαλύτερη διαφάνεια και ενισχύουν, υποτίθεται, τη λογοδοσία της ΕΕΠ, αλλά και η όλη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση ενισχύεται τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ, άλλα κόμματα, που στην πραγματικότητα καλλιεργεί αυταπάτες για τη δυνατότητα εκδημοκρατισμού της ΕΕΠ και άλλων αντίστοιχων μηχανισμών του αστικού κράτους, ενώ στην ουσία η όλη αυτή η συζήτηση γύρω από τους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να θωρακίσουν τις εγγυήσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε αυτούς τους μηχανισμούς, οδηγεί στην πραγματικότητα να θωρακιστούν ακόμα περισσότερο οι μηχανισμοί αυτοί και κυρίως να αποκτήσει ακόμα περισσότερες, να γίνει πιο ισχυρή, αν θέλετε, η επιχειρηματολογία για να γίνει αποδεκτό αυτό που ονομάζεται ως νόμιμο πλαίσιο των υποκλοπών. Η όλη συζήτηση για τα θεσμικά και νομοθετικά κενά, τα λάθη και τις αοριστίες και παραλήψεις που υποτίθεται ευθύνονται για τις χρόνιες παθογένειες της ΕΕΠ και γενικότερα της κρατικής λειτουργίας, στην πραγματικότητα επιχειρεί να μη συζητηθεί τα μπακέρα. Να μη συζητηθεί ποια είναι η πραγματική αποστολή και ποια είναι τα ταξικά συμφέροντα που υπηρετεί το σημερινό αστικό κράτος και άρα κατ' επέκταση αντίστοιχο χαρακτήρα θα έχουν και οι μηχανισμοί του. Όταν λοιπόν το κράτος υπηρετεί σταθερά και αποφασιστικά το δίκαιο του ισχυρότερου, τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων σε βάρος του λαού και όταν νομοθετεί, παρακολουθεί και καταστέλει, θα επιχειρεί να ενσωματώσει και να εκτονώσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Γι' αυτό παίρνει τα μέτρα του για να θωρακιστεί, τόσο έναντι αυτών που θεωρεί ως διεθνείς ανταγωνιστές στις αγορές, αλλά κυρίως για να μην βρεθεί μπροστά στο μόνο που μπορεί πραγματικά να θέσει σε κίνδυνο την κυριαρχία του, το εργατικό λαϊκό κίνημα, το μόνο που μπορεί να οδηγήσει και στην ανατροπή του. Αυτή είναι λοιπόν η εθνική ασφάλεια που προασπίζεται το κεφάλαιο και για λογαριασμό αυτής λειτουργούν και οι διάφορες υπηρεσίες. Για το ΚΚΕ λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι καμία νομοθετική παρέμβαση δεν μπορεί να αλλάξει αυτόν τον χαρακτήρα της λειτουργίας της ΕΕΠ που αποτελεί από τη φύση της έναν αντιδραστικό μηχανισμό του αστικού κράτους. Υπάρχει και λειτουργεί για να υπερασπίζεται αυτήν την εθνική ασφάλεια που έχει ανάγκη το κεφάλαιο, δηλαδή τα συμφέροντα της αστικής τάξης ενάντια στους ανταγωνιστές, αλλά και σταθερά ενάντια στον έναν και μοναδικό της εσωτερικό εχθρό, τον εχθρό λαό, καταπατώντας τα δικαιώματά του. Οι όποιες αλλαγές προβάλλονται επιχειρούν στην πραγματικότητα να αντίσουν την αντιδραστική ΕΕΠ με το κύρος της δίθεν ανεξάρτησης δικαιοσύνης και το μανδύα του δημοκρατικού ελέγχου που μπορεί τάχα να ασκεί η Βουλή. Στην πραγματικότητα, όλες αυτές οι αλλαγές θωρακίζουν ακόμα περισσότερο τη δράση της ΕΕΠ
και άλλων μηχανισμών της, όπως στην πραγματικότητα ευθαρσώς ομολογεί και η ίδια η κυβέρνηση. Στην ίδια η τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού χτες ήταν αποκαλυπτική, ότι στόχος θα πρέπει να είναι πώς από αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η δυνατότητα και το πλαίσιο για αυτό που ονομάζεται νόμιμες επισυνδέσεις. Γι' αυτό και ταυτόχρονα επιχειρείτε να συσκοτήσετε και τις ευθύνες σας για τη θέσπιση, συντήρηση και λειτουργία αυτού του άθλιου, σκοτεινού και πολυπλόκαμου θεσμικού πλαισίου, με το οποίο γίνονται κόσκινο τα δικαιώματα του λαού για την προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών και μέσω αυτού βέβαια και μια σειρά άλλα δικαιώματα και ελευθερίες του. Γιατί με αυτό το νομικό πλαίσιο είναι που έχει το οδηγήσει να είναι τελικά κανόνας η παραβίαση του απορρίτου και εξαίρεση μόνο η προστασία του. Σε αυτή σας την προσπάθεια βέβαια, που κατά κύριο λόγο έχει σκοπό να βγει αλόβητο το ίδιο το σύστημα, όμως συμπαρασύρεται στο κρύψιμο κάτω από το χαλί και τις ευθύνες των άλλων κομμάτων, που όλοι μαζί με χέρια και με πόδια διαμορφώσατε αυτό το ασφικτικό πλέγμα για τα λαϊκά δικαιώματα και ελευθερίες, ψηφίζοντας, στηρίζοντας και υλοποιώντας βέβαια όσοι βρέθηκαν σε κυβερνητική θέση όλες αυτές τις αντιδραστικές ευρωπαϊκές οδηγίες, τους νόμους, τις διακρατικές συμφωνίες κλπ. Άρα η όλη αυτή συζήτηση που προσπαθείτε να κάνετε για το νομικό πλαίσιο, καθεστώς με Μητσοτάκη κλπ, αν το ψάξει κανείς καλύτερα, θα βρει πολλών άλλων σας τις υπογραφές και τα ονόματα που θα πρέπει να βαφτίσουν αυτό το αντιδραστικό και σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο. Είστε βέβαια βαθιά ανοιχτωμένοι αν νομίζετε ότι με τέτοιου είδους μακιγιαρίσματα θα μπορέσετε να κρύψετε το αποκρουστικό πρόσωπο όλων αυτών των μηχανισμών και τις ευθύνες βέβαια που σας συνοδεύουν για αυτές τις επιλογές. Γιατί ιδιαίτερα η προσπάθεια που γίνεται σήμερα μέσω αυτής της πράξης νομοθετικού περιεχομένου σχεδόν αγγίζει τα όρια της αστειότητας. Γιατί ποιες είναι οι περιβόητες θεσμικές εγγυήσεις οι οποίες θα συμβάλλουν στη μεγαλύτερη λέτε διαφάνεια και λογοδοσία της ΕΕΠ? Στο πρώτο άρθρο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου λέτε ότι για την ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΕΠ και της εποπτείας του Κοινοβουλίου αρκεί ο διορισμός του διοικητή της να περνάει μετά από γνώμη, ούτε καν δεσμευτική, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Δηλαδή, όταν μιλάμε για γνώμη της Επιτροπής, μιλάμε κατά κύριο λόγο για τη γνώμη της πλειοψηφίας, η οποία θα αποφασίσει από κοινού βέβαια με την όποια κυβερνητική επιλογή. Και τώρα σοβαρολογείτε. Δηλαδή το κρίσιμο για να εξασφαλιστεί η λογοδοσία και η εποπτεία στην ΕΕΠ είναι να δώσουν γνώμη τα κόμματα για την εκλογή του διοικητή της, αλλά όταν στη συνέχεια καλείται εκείνος για να λογοδοτήσει για το έργο του, να απαντήσει για παραβιάσεις που έχουν δικαιωμάτων, για καταγγελίες που γίνονται, τότε εκεί επικαλείστε το απόρριτο και ξαφνικά τα κόμματα χάνουν αυτή τους την αναρμοδιότητα να ελέγξουν, να κρίνουν, υποτίθεται και να εποπτεύσουν αυτού του είδους τους μηχανισμούς. Εδώ δεν μιλάμε καν για φιλοσικής, μιλάμε για ένα προκλητικό εμπεγμό και υποκρισία. Όπως βέβαια και στο δεύτερο άρθρο, η δεύτερη θεσμική εγγύηση που νομοθετεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, εδώ στην πραγματικότητα επιχειρείτε να θωρακίσετε ακόμα περισσότερο αυτό το που ονομάζεται νόμιμες επισυνδέσεις. Δηλαδή, το άθλιο πλαίσιο των υποκλοπών, τη με τη βούλα του νόμου παραβίαση του δικαιώματος προστασίας της απόρριτης επικοινωνίας του λαού, στο οποίο τελικά έτσι κι αλλιώς όλοι συμφωνείτε, αλλά διαφοροποιήστε μόνο στο αν αυτή η παραβίαση θα μπορεί να αφορά και πολιτικά πρόσωπα ή όχι και σε ποιο βαθμό αυτό θα γίνεται. Γιατί μαζί θωρακίζετε αυτό το πλαίσιο για να χρυσώσετε στο λαό το χάπι για αυτό και να ανεχτεί ευκολότερα αυτό το δυσόδη βούρκο των παρακολουθήσεων. Ουσιαστικά,
Η διάταξη αυτή επαναφέρει παλιότερη διάταξη που είχε καταργήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε το αίτημα για την άρση του απορρίτου στις περιπτώσεις της εθνικής ασφάλειας να περνάει από δύο εισαγγελείς, έναν αυτόν που έχει αποσπαστεί στην ΕΕΠ και τον εισαγγελέα εφετών της έδρας που θα εγκρίνει το αίτημα για την άρση του απορρίτου. Ούτε βέβαια είναι αυταπόδεικτο πως η ύπαρξη δύο εισαγγελέων διασφαλίζει το πλαίσιο των υποκλοπών νόμιμων επισυνδέσεων για τα πολιτικά πρόσωπα και πολύ περισσότερο για το λαϊκό κίνημα, ούτε όμως θεωρούμε ότι πρόκειται σε τίποτα να εμποδίσει τη δυνατότητα που έχουν έτσι κι αλλιώς οι εισαγγελείς να δίνουν κατά κόρον άδεια για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, όταν είναι κοινό μυστικό ότι αυτή τους η ευχέρεια είναι ευρύτατη. Σε κάθε περίπτωση, είτε με έναν, με δύο ή και με περισσότερους εισαγγελείς και με όσα επίπεδα δήθεν λειτουργικής και πραγματικής ανεξαρτησίας και αν τους δοθούν, σε σχέση με τα αιτήματα των νόμιμων, όπως λέτε, επισυνδέσεων. Αυτοί οι εισαγγελείς τι θα κληθούν να εφαρμόσουν? Δεν θα εφαρμόσουν αυτό το άθλιο νομικό σας πλαίσιο που δεν αλλάζει ούτε κατελάχιστο? Αυτό που τους λύνει τα χέρια πατώντας στη συνταγματική κάλυψη μια σκόπιμα και όχι τυχαία γενικής και αόριστης έννοιας όπως είναι αυτή της εθνικής ασφάλειας, όπως άλλες που προστίθενται στον κατάλογο από μια σειρά ευρωπαϊκές οδηγίες, το δημόσιο συμφέρον, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας κλπ., οι οποίες χωρούν κάθε λογής ερμηνεία για να μπορεί τελικά ο καθένας να βαφτίζεται ύποπτος και να γίνεται πράξη αυτό που με κάθε ευκαιρία φροντίζει να μας υπενθυμίζει ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Και βέβαια, η έννοια εθνική ασφάλεια και σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, με βάση το δίκαιο της κατευθύνσης αλλά και των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί η επίκληση της εθνικής ασφάλειας ισχυρό και ικανό λόγο για να αίρεται το απόρριτο, ακόμα και σε μαζική κλίμακα και προληπτικά, χωρίς ειδική και σαφή αιτιολογία. Αυτό λοιπόν το πολυπλόκαμο και σκοτεινό πλαίσιο, αυτό θα εφαρμόζουν οι εισαγγελείς όσοι κι αν είναι και μετά θα τους δίνεται και συγχαρητήρια από πάνω γιατί κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτό όμως, η συζήτηση για αυτό το νομικό πλαίσιο είναι που φωτίζει ακόμα περισσότερο τις ευθύνες όλων σας. Γιατί αυτό τελικά είναι που επιτρέπει στο κράτος, στις μυστικές υπηρεσίες, εγχώριες και ξένες, σε άλλους μηχανισμούς να κάνουν πραγματικά λάστιχο τα περιθώρια του προκειμένου να βαφτίζουν οποιονδήποτε απειλεί για ό,τι μπορεί να κλονίσει τη δικτατορία του κεφαλαίου και του αστικού κράτους. Μάλιστα, είναι τέτοιο το μέγεθος της υποκρισίας σας, που δεν καταργείται ακόμα και με αυτήν την απαράδεκτη διάταξη που νομοθετήσατε κυριολεκτικά νύχτα, και τότε βέβαια σας κρατούσε το χέρι το Πασόκ που σήμερα παραπονιέται και εξανίσταται γιατί δεν μπορεί να ενημερωθεί γι' αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης. Όμως, ούτε αυτό δεν φέρνεται προς κατάργηση, δηλαδή αυτό που απαγορεύει στην πραγματικότητα στην ΑΔΕ, τη δυνατότητα να ενημερώνει όσους έπεσαν θύμα παρακολούθησης, όταν αυτό γίνεται με την αιτιολογία ή καλύτερα με το πρόσχημα της εθνικής ασφάλειας. Το ίδιο υποκριτική είναι και όλη η συζήτηση και το να παριστάνετε, αν θέλετε, τους δίθεν ανήξερους, τους ουδέτερους παρατηρητές που αναζητούν τις υπόγειες διαδρομές των διαφόρων κατασκοπευτικών λογισμικών, όταν με ευρωνοσιακούς κανονισμούς και οδηγίες ενεργοποιήθηκαν τέτοιοι αντιδραστικοί μηχανισμοί στο όνομα της καταπολέμησης της λεγόμενης τρομοκρατίας και του ριζοσπαστισμού, όπως ο κανονισμός που νομιμοποιεί την ανάπτυξη και αγοροπολισία κατασκοπευτικών λογισμικών που ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο του 2001 και που και εκεί, αν ψάξετε, θα βρείτε και την υπογραφή του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα βέβαια πέφτει θύμα αυτών των μηχανισμών. Και βέβαια, καθόλου αδιάφορα
διάφορος δεν άφησε όλες τις κυβερνήσεις, η αξιοποίηση αυτού του είδους των κατασκοπευτικών λογισμικών, για τα οποία και οι σημερινοί όπως και οι προηγούμενες και έρευνα αγοράς πραγματοποίησαν και πολλά ερωτήματα δημιουργούνται για το κατά πόσο αυτή η έρευνα αγοράς τελικά προχώρησε και στην υπογραφή συμφωνιών. Αυτό λοιπόν, για το ΚΚΕ λοιπόν, η θέση μας είναι καθαρή, ότι όλο αυτό το σκοτεινό αντιδραστικό νομικό πλαίσιο που νομιμοποιεί τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές και που ανοίγει το δρόμο για να αξιοποιούνται τέτοιου είδους μηχανισμοί και από άλλου είδους οργανισμούς, όλο αυτό θα πρέπει να καταργηθεί. Και βέβαια αυτή μας η θέση συνδέεται και με την απόρριψη όλου του πλαισίου που περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και όλων των συμφωνιών και πρωτοκόλων που αφορούν τις διμερείς και διεθνείς συνεργασίες της χώρας μας, με συμμαχίες και ξένες χώρες βέβαια, που για την πραγματοποίηση αυτών των υποκλοπών. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο δεν διορθώνεται, παρά μόνο καταργείται, όπως μόνο το ΚΚΕ ξεκάθαρα υποστηρίζει. Και όπως βέβαια, μόνο το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που έχει καταψηφίσει κάθε νόμο, κάθε οδηγία και κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σε αυτή την κατεύθυνση περιορίζει λαϊκές ελευθερίες, που ενισχύει τελικά το οπλοστάσιο της καταστολής του κράτους σας. Γι' αυτό το λόγο βέβαια, είναι και προφανές ότι θα καταψηφίσουμε και την παρούσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Κυρίως όμως θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε, απευθυνόμενοι κυρίως προς το λαό, γιατί εσείς γνωρίζετε και δεν έχουμε και καμιά αυταπάτη που μπορούμε να σας πείσουμε για το διαφορετικό, ότι σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας του αστικού κράτους, η ενίσχυση των μηχανισμών του σημαίνει να γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματικό στο να προλαμβάνει, να μην βρεθεί μπροστά σε οτιδήποτε μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητά του. Με πρώτα και κύρια το εργατικό λαϊκό κίνημα που μπορεί να στοχεύσει στην ανατροπή της οικονομικής κυριαρχίας και εξουσίας του και του εσωτερικού και των κεφαλαίου και των διεθνών συμμάχων του. Γι' αυτό λοιπόν ο λαός όχι μόνο δεν πρέπει να ανέχεται αυτές τις άθλιες πρακτικές στο όνομα της προστασίας υποτίθεται της ασφάλειάς του, που τελικά καταπατούν και υπονομεύουν τις ελευθερίες και τα δικαιώματά του, αλλά κυρίως πρέπει να μπει μπροστά, να οργανώσει την αγωνιστική του δράση και τις πολιτικές του επιλογές, ώστε να υλοποιήσει τους φόβους όλων αυτών που ευθύνονται για τη συστηματική υπονόμευση των δικαιωμάτων του. Να οργανώσει τη λαϊκή αντεπίθεση απέναντι στο κράτος των εκμεταλλευτών, αυτό που σήμερα όχι μόνο τον εκμεταλλεύεται, τον εξαθλιώνει, τον σέρνει σε πολύ μεγάλους κινδύνους, αλλά χρησιμοποιεί και τον καχαβιεδισμό για να παρεμποδίσει, να καταστήλει τις λαϊκές διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις για να τον βάλει κυριολεκτικά στο γύψο. Μόνο έτσι θα ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής, όχι μόνο του σημερινού αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου, αλλά και του ίδιου του συστήματος που υπηρετεί, του ίδιου του αντιδραστικού αστικού κράτους. Ευχαριστώ.